Δεύτερο, παιδιά, βίντεο για σήμερα και τελευταίο. Όποιος βρει ποιος τομέας είναι αυτός, πριν συνεχίσει το βίντεο, είναι πολύ γατώνει. Να το πάρω από κοντά, λεπτομεριακά, αφού είδατε τον τζίγκο. Είμαι πίσω από τη θύρα 21, το τομέα 4, και αυτός που αγναντεύουμε είναι ο τομέας ο 2, με τις μπούκες του, με τους κερκιδοφόρους του. Γίνεται τώρα εργασία ξεκαλυπώματος. Ο γερανός, ο Μήμαρος, ο Παπαϊάννου, μεταφέρει ένα τεράστιο καλούπι, μάλλον το έβγαλε από εδώ, για να το πάει να τον τανιάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε βέρι παρετά, παιδιά, να δείξω λίγο και το τομέα 4 πως έχει διαμορφωθεί. Ελάχιστα καλούπια έχουν μείνει εδώ, να υποβαστάζουν λίγο τα δοκάρια και όλα με λίγα άλλα. Ένα λεπτό θα μου πάρει, παιδιά, μέχρι να φτάσω από τα βόρεια στα ανατολικά, που θα τραβήξω το τομέα 3, 2, 1 και 12. Βλέπουμε τώρα εδώ το φακό και τα απειλητικά σύννεφα. Στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Εγώ νόμιζα ότι αυτή η περίφραξη είναι του γηπέδου, είναι της ΠΑΕ, αλλά κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι δεν είναι της ΠΑΕ. Βλέπουμε, παιδιά, το τομέα 2 τώρα από πολύ κοντά. Κάτσε λίγο να σηκώσω το φαγό εδώ, τον τρίποδα, να τραβήξω zoom στο πυλώνα το νότιο δυτικό. Βεύγεις. Εδώ, παιδιά, γιγάντωσε. Κοτσάραμε και το δικέφαλο. Είναι ο δικέφαλος που βλέπαμε και στο βίντεο, που ήταν παρκαρισμένος στον τομέα των υδροδεξαμενών. Εκεί το αντλιοστάσιο τώρα δημιουργείται και όλα τα νερά του στεγάστρου θα μπαίνουν εκεί πέρα, στις υδροδεξαμενές. Νέα πληροφορία αυτή. Τίποτα δεν πάει χαμένο, όλα υπάρχουν, για όλα υπάρχουν μελέτες, για όλα υπάρχουν σχέδια. Λοιπόν, πάμε πιο κοντά, τομέα 2, να δούμε τι κάνουν τα μαστόρια. Ανοίγω το φακό, αφού είδαμε τομέα 9, πάρτε μια γεύση και από τα ανατολικά του τομέα 6, ο οποίος τώρα, τι κάνετε, σκηνοθετείτε. Ναι, τι σκηνοθετούμε. Σκηνοθετείτε το τυχείο. Πάντως χειροδοτείτε. Ο τομέας 6 αυτή τη στιγμή χειροδοτείτε. Ας απολαύσουμε λίγο. Σκηνοθέτηση τομέα 6. Έτοιμος είναι. Παιδιά που με ρωτάτε αν θα μπουν τούβλα ή κάτι άλλο υλικό όταν αποπερατωθεί ο φέρον οργανισμός, δεν ξέρω αν σας απαντήσω. Στις επόμενες ημέρες θα τα μάθουμε και αυτά. Λοιπόν, υποσχέθηκα 2-1-12 τομείς, ας το πράξω. Βλέπουμε, παιδιά, ότι θα παρκάρει εδώ στη μέση τώρα το μηχανάκι ανάμεσα σε τομέα 2 και τον 1, για να δούμε τι γίνεται με τα ξεκαλυπώματα. Τα ξεκαλυπώματα. Βλέπουμε τομέα 2. Βλέπετε, παιδιά, ο εργάτης που παίρνει στους ώμους τις καλωσιές και τις δανειάζει. Όλα αυτά από κάτω που βλέπουμε, παιδιά, με τα ποδάρια, τα inox, είναι
τα τραπέζια με τα τέσσερα πόδια. Είναι το λεγόμενο Beto Form, που όταν θα βγει η επιφάνεια ή πάνω με το μπετό, το σκυρόδεμα, θα είναι τελείως ηλία. Σας εξήγησα πως γίνεται και με το μερεμέτι, έτσι που είδαμε στο πρώτο βίντεο, γι' αυτό μπαίνει το Beto Form, για να αποκλείσουμε τα μερεμέτια. Όλος ο δομέας, παιδιά. Με εδώ πέρα τη σφύρα, εξγραφικό είναι, εργασίες στο δομέα των 11. Όχι, είναι ένα μικρό, το βλέπουμε εδώ, παιδιά, και βολεμάει να χτυπήσει στο τομέα 11. Λοιπόν, πάμε το τομέα 1, ο οποίος σήμερα σκυλοδοτήθηκε, να απολαύσουμε τη λήψη. Πιο κεντρικά. Και επειδή αρχίζει στη Φιλαδέλφια να ρίχνει βρόχα, σιγά σιγά, για να μην με πιάσει κατακλυσμός, θα αποχωρήσω, περιπατηθώ. Βλέπετε, γίνονται χειρουργικές εργασίες πάνω. Να τους δίνει ο Θεός δύναμη στους τεχνίτες να αποθερατώσουν το έργο μας, γιατί είναι έργο νοής, όχι μόνο για τους αεξίδες όπου γης, αλλά και για τους εδώ παρικούντες στη Φιλαδέλφια, στη Νέα Ιωνία, στους Αγίους Αναργύρους, έτσι. Πόλος έλξης θα είναι. Από εδώ να δούμε τέλος και να κλείσουμε τον επικό τομέα, το βασιλικό που λέω εγώ, τον πρώτο τομέα στη θύρα 22. 21, φτιαγμένες οι μπούκες. Απέναντι βλέπουμε και το δεύτερο πυλώνα, το βόρειο δυτικό. Περιμένει το τριγωνάκι που σας είπα. Θα διαβάσετε, παιδιά, το πάνω στα χάμι, μην το ξεχνάτε. Πάνω στα χάμι, ό,τι γράφει στα μηνυματάκια του και με τιμή, θα διαβάζετε και στον Ευαγγέλιο, αν θέλετε να ξέρετε τι γίνεται στην Αγιαστοφιά. Έτσι, είδαμε εδώ, τον εστιάσουμε λίγο. Κερκιδοφόροι, τα αγκύρια, οι μπούκες, πάνω περιμένει με δοκοστέψεις. Και με αυτά και με αυτά, παιδιά, καθώς απέναντι σκυλοδοτείται το τομέας 6, οι γερανοί στη θέση τους, να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Ζήτω η αεκάρα μας, έτσι, ραντεβού πρώτα ο Θεός αύριο, πάλι από τη Νέα Φιλαδέλφια, με νέα βιντεάκια. Ζήτω η αεκρεμάκες μου!